Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς προχωρούν στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας των δημοτικών δασών στο Δήμο Αγιάς, διευκολύνοντας έτσι και την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Το έργο αυτό το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης έχει ως στόχο την αποκατάσταση βατότητας σε συνολικό μήκος περίπου 54.830 μέτρα δασικής οδοποιίας, καθώς και καθαρισμούς το δίκτυο αποστράγγισης, αλλά μέσα σε δημοτικά δάση, στο δημοτικό δάσος της Αγιάς. Μπορεί να μην είναι όλες οι κοινότητες του Δήμου Αγιάς ενταγμένες σε αυτό το έργο, γιατί έχει να κάνει μόνο με εκεί που έχουμε δημοτικά δάση. Είναι ένα μεγάλο έργο. Θυμίζω ότι αυτή την ώρα υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ένα έργο 720.000 ευρώ, όπου έχει να κάνει με την βελτίωση των αγροτικών δρόμων. Έρχεται και αυτό το έργο, οπότε θα παραδώσουμε στους αγρότες ένα πάρα πολύ αξιόπιστο δίκτυο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν με καλύτερες συνθήκες. Το έργο αφορά ακόμη και στην ενίσχυση του δικτύου αποστράγγισης, ώστε να προστατευτεί συνολικά το οδικό δίκτυο από διαβρώσεις. Οι δασικοί οδοί που πρόκειται να βελτιωθούν βρίσκονται εντός των δημοτικών δασών των τοπικών κοινοτήτων Καρίτσας, Μεγαλοβρύσου, Μελιβίας, Σκλήθρου, Σκήτης και Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς.